Και συνεχίζουμε τα σχόλια. Πηγαίνουμε στο, ξανά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και καλησπέριζουμε Κώστα και Τζόγλου. Χαίρετε. Και η μουσικούλα πολύ. Ε, καμπαρέ σου βάλαμε. Ναι, πολύ, πολύ ταιριάστη. Αμέ. Εντάξει, είναι, έγινε νομίζω ένα καλό βήμα για την ΑΕΚ έτσι μετά τα παιχνίδια τα προηγούμενα που είχαν και άσχημα αποτελέσματα και όχι και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, παρότι θα μπορούσε να τα είχε πάρει και αυτά βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι σήμερα με μια ομάδα με 10 παίχτες που δεν είχαν παίξει το Σάββατο, που δεν ξεκίνησαν μάλλον το Σάββατο, να το πω πιο σωστά, σύντομη ιερό, είδαμε μια ΑΕΚ απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο φετινός Άρης, γι' αυτό είναι και πρώτα στο πρωτάθλημα. Είδα μια ΑΕΚ πολύ καλή νομίζω. Θα μπορούσε να είχε πάρει και ένα γκολ ακόμη, νομίζω το δικαιούται βάσει των ευκαιριών που είχε. Ενώ ουσιαστικά κινδύνευσε μόνο δύο φορές σε όλο το μάτς. Φάνηκε σήμερα που η ΑΕΚ σε σχηματισμό και σε επιλογές προσώπων ήταν αυτή που είχαμε συνηθίσει πριν τα δύο παιχνίδια τέλος πάντων με ΠΑΟΚ Πανσερραϊκό, δηλαδή δεν έπαιξε πάλι με δύο φορ, έπαιξε με τον Πιερό στην κορφή, αυτός ήταν η επιλογή σήμερα, και το Μασιάλ αριστερά και πίσω το Μπινέδα και το Γιούμπιτς στα χαφ. Θεωρώ ότι αυτή η διάταξη και με αυτά τα χαρακτηριστικά για τον Ελίασον δεξιά κανονικά εξτρέμ να δίνει πλάτος όπως γινόταν σε όλα τα παιχνίδια πριν τα παιχνίδια με τον Πάπη και τον Πασαρέκο, νομίζω ότι λειτουργεί καλύτερα. Επίσης φάνηκε, το ξέρουμε, αλλά φάνηκε σήμερα το πόσο μεγάλο βάθος έχει η ΑΕΚ, δηλαδή ο Φερνάντες, ένας παίκτης που έχει μείνει και εκτός αποστολής σε παιχνίδια, τον είδαμε σήμερα να μπαίνει αλλαγή. Και μίλησε ακόμη και ο Αλμέιδα για αυτόν τον συνεδριστή που το κάνει σπάνιο να μιλήσει ατομικά για ποδοσφαιριστές. Και έδωσε έτσι ένα boost στην ΑΕΚ. Γενικά οι αλλαγές σήμερα βοήθησαν την ομάδα να ξαναπάρει μπρος στο τέλος και να έχει τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να βάλει και το δεύτερο γκολ. Πολύ σημαντική η αποθέση του Αλμέιδα από όλο το γήπεδο στην αρχή του αγώνα που δείχνει ότι ό,τι κλίμα και να υπάρχει, ίσως κάποιες, μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα στα social media και αυτά, η πίστη έτσι και η αγάπη του κόσμου στον προπονητή της ομάδας που είναι ο πιο πετυχημένος σίγουρα σε αυτόν τον αιώνα στην ΑΕΚ παραμένει και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο και για το μέλλον, θεωρώ, και η δήλωσή του μετά στη συνέντευξη που δεν ήταν καθόλου τυχαία αυτό που είπε, ότι θέλει να μείνει εδώ για πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς έχει συμβολή μέχρι το 28. Και αυτό ήταν ευχάριστο έτσι που συνέβη σήμερα. Γενικά ήταν μια καλή μέρα για την ΑΕΚ μετά από ένα άσχημο σερί που έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα. Θέλει μόνο ένα γκολ για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, στο Χαριλάου. Οπότε και εκεί θα περιμένουμε πάλι ένα μεγάλο ντέρμπι και να δούμε αν θα τα καταφέρει η ΑΕΚ φέτος να πάρει ρεβάνς και για πέρυσι που αποκλείστηκε τον Άρη στα πέναλτι. Και τώρα να δούμε το παιχνίδι της Κυριακής, τι διαχείριση θα υπάρξει από τον Αλμέιδα. Πιστεύω ότι κάποιοι παίχτες που μείναν σήμερα έξω, την Κυριακή θα είναι βασική. Επίσης, κάποιοι που τους είδε στο παιχνίδι επίσης θα μπουν. Σε σχέση δηλαδή με την δεκάδα του προηγούμενου Σαββάτου, θεωρώ ότι θα έχει 4-5 αλλαγές, αλλά αυτά εντάξει, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Σημασία έχει ότι κατάφερε σήμερα, έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πάρα πολύ σημαντικό βέβαια ότι σκόραρε και ο Μασιάλ τον πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ. Και γενικά έδειξε σε συνέχεια του αγώνα με τον Πανσερραϊκό που είχε μπει αλλαγή ότι αρχίζει και πλησιάζει στάνταρ που μπορεί να ξεκινήσει να παίζει και να γίνει ακόμη και βασικός στην ομάδα σύντομα. Γιατί η ποιότητά του είναι δεδομένη και δεν αμφισβητείται, όπως και το γκολ που έβαλε ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά.